Ήταν ένα πολύ βασικό κομμάτι και η καλεσμένη αυτή της εκπομπής μας, γιατί μας έφτιαχνε τη διάθεση και είναι ένας άνθρωπος που κάνει πολλά και έχει υπάρξει πάρα πολλές φορές σε καταστάσεις σωτήριες για τον κόσμο, να βοηθήσει πίσω από τις κάμερες, να σώσει άλλες καταστάσεις δύσκολες και είναι εκεί πάντα. Πολύ καλή επαγγελματίας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μας δίνει συμβουλές και για τη ζωή, μας δίνει συμβουλές για πράγματα μικρά, μεγάλα, πώς να τα βλέπουμε όλα πιο θετικά και να παίρνουμε πράγματα και όχι να αναλωνόμαστε. Και νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε καθημερινά και δεν θα μπορούσε να μην είναι εδώ μαζί μας. Είναι η life coach μας και είναι η Σοφία Μαθιουδάκη και την αγαπάμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθες! Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που είμαστε στο τέλος και πάμε διακοπές όλοι, έτσι! Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Θα πάμε. Θα πάμε. Θα κάνουμε διακοπές σίγουρα όλοι. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Πώς γίνεται να κάνουμε διακοπές όλοι, ακόμα και αν δουλεύουμε. Πρόσεξε. Θα πρέπει να μην σκέφτεσαι αυτό που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά τι θέλεις να κάνεις. Το σκέφτομαι. Ναι, πρόσεξε να δεις. Το τελευταίο καιρό, τώρα αυτές οι μέρες τώρα που παίρνουν όλοι οι άδειες ή οι άλλοι δεν παίρνουν κτλ., δεν θα πάω διακοπές και μιζεριάζει όλος ο κόσμος. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί έστω και έναν, δύο, τρεις να βοηθήσουμε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω να σου πω ότι έχω κάνει διακοπές σε κάμπινγκ. Έχω κάνει διακοπές στο σπίτι μου. Έχω κάνει διακοπές σε εξοχικό φίλου, σε εξαδέρφου. Έχω κάνει σε βίλα με δική μου πισίνα και όλα τα κομφόρ κτλ. Στο τέλος τι μας μένει. Το πώς ορίζεις εσύ τις διακοπές σου. Οι στιγμές που πέρασες με τους αγαπημένους σου. το πόσο χαλάρωσες, το βιβλίο που ίσως διάβασες. Αυτά μένουν. Το μπάνιο που μπορεί να έκανες, η παραλία. Επομένως, αν έχω χρήματα ή όχι να πάω στη βίλα που σας είπα, ή αν πάω στη σκηνή, ή αν πάω στο σπίτι μου, το θέμα είναι πώς θα κατεβάσεις το διακόπτη που θέλεις να χαλαρώσεις και να φύγεις από τη ρουτίνα. Μα, Σοφία μου, το ένα που μπορεί να μην έχουμε και να αποτελεί εμπόδιο είναι το χρήμα. Το άλλο όμως είναι ο χρόνος. Αν δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε διακοπές, τι κάνουμε και τι γίνεται. Μπράβο, Γενία μου. Το πήρες στο μυαλό μας. Τι γίνεται. Κάνουμε μικροδιακοπές. Δηλαδή. Δηλαδή θα κάνουμε τις ώρες που μπορούμε. Θα διαχειριστούμε το χρόνο μας. Αυτό προϋποθέτει βέβαια το να κάνουμε διακοπές όταν εργαζόμαστε, είναι να διαχειριστούμε το χρόνο μας. Δεν μπορείς να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορείς να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να βάλεις και όρια. Γιατί χρειαζόμαστε και την ξεκούραση, χρειαζόμαστε και τη χαλάρωση, χρειαζόμαστε να πάμε να δούμε και ένα θέατρο, χρειαζόμαστε να πάμε να κάνουμε και ένα μπάνιο. Οπότε θα πρέπει να προγραμματίσουμε έτσι το χρόνο μας, ώστε να γίνουν όλα αυτά. Θα σου πω κάτι. Εγώ το έχω κάνει αυτό και το έχω συστήσει και σε πάρα πολλές φίλες. Ήταν κάποιες εποχές που δεν μπορούσα να πάω διακοπές. Αυτό που με έλειπε πάρα πολύ ήταν να σταματήσω να μαγειρεύω για την οικογένεια. Ήθελα μία εβδομάδα παύση, μία εβδομάδα να πω χαλάρωσα. Λοιπόν, τι έκανα. Μία εβδομάδα τα έδωσα όλα, έκατσα, μαγείρευα για σήμερα, το υπόλοιπο στην κατάψυξη. Μαγείρευα αύριο, φρόντιζα να κάνω διπλή ποσότητα για την άλλη εβδομάδα. Και το πήγα έτσι, οπότε μέσα σε μία εβδομάδα είχα γεμίσει την κατάψυξή μου. Την επόμενη εβδομάδα. Δεν μαγείρευες καθόλου. Καθόλου. Όχι. Απλά έβγαζες από την κατάψυξη. Καθόλου. Οπότε όλα είναι θέμα οργάνωσης στο μυαλό μας, να τα βάλουμε σε κουτάκια. Και στο μυαλό μας και στην πράξη. Πρόσεξε. Αν το βάλεις στο μυαλό μας. Εάν καθίσεις και πεις, δεν έχω λεφτά να πάω διακοπές. Θα μείνεις εκεί. Δηλαδή αυτό βλέπω αυτές τις μέρες. Την απογοήτευση. Η απογοήτευση δεν σε αφήνει να βρεις διεξόδους, να φύγεις από το πρόβλημα. Δεν θα πάω διακοπές, γιατί δεν θα πας διακοπές, γιατί δεν έχω λεφτά. Και έχω μείνει εκεί. Δεν έχω λεφτά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εάν κάνεις κάποιες συμμαχίες, που εγώ είμαι υπέρ των συμμαχιών, πάρα πολύ. Έχω μία ξαδέρφη, η οποία δεν μπορεί να πάει κάπου, αλλά θέλει λίγο να ξεφύγει από τη βαβούρα των παιδιών, ας πούμε. Θέλει δύο μέρες με τον άντρα της. Στο σπίτι της, αλλά δύο μέρες με τον άντρα της. Ωραία. Φέρε μου αγάπη με εμένα τα παιδιά δύο μέρες. Και το άλλο Σαββατοκύριακο θα περάσω εγώ με τον καλό μου μόνη μου στο σπίτι. Αυτό είναι. Πρέπει να βρεις λύση, όχι να πεις. Α, δεν έχω κανένα, η μαμά μου είναι μακριά. Έχεις μία φίλη, έχεις μία ξαδέρφη, έχεις κάποιον. Το επικοινωνείς, το ζητάς, γιατί κάνουμε και αυτό το λάθος. Δεν το ζητάμε. Ντρεπόμαστε καμιά φορά. Και μένουμε πάρα πολύ στο πρόβλημα. Είναι και δεν η υποχρέωση μπορώ. Που φοβόμαστε ότι θα γεννήσουμε, κατάλαβες. Μα ποια υποχρέωση, όταν εμένα μου κρατήσει, ναι, τα δικά μου σου κρατήσουν. Δηλαδή, ναι. Κατάλαβες, υπάρχουν και οι σχέσεις βέβαια που έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο και θα σου πει χωρίς να έχω παιδιά, χωρίς τίποτα. Έλα, αγάπη μου, δώσε μου τα μένα ένα Σαββατοκύριακο και πήγαινε να το ευχαριστηθείς. Αλλά όταν έχεις αυτή την ανασφάλεια να μην
Είσαι. Το καλό, okay. Δηλαδή. Ναι. Να σε κάνουμε κούκλα τελευταία. Όταν έχει αυτή την ανασφάλεια να μην υποχρεωθεί, α πούμε, μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο κι εσύ. Μία συμφωνία με μία φίλη. Ωραία. Ναι, καλά όλα αυτά. Ναι, αυτό. Συμφωνώ εγώ. Αλλά έχω πάλι έναν ενδιασμό. Όταν ορίζουμε τις διακοπές σαν κάτι διαφορετικό και σαν κάτι που δεν είναι μέσα στο σπίτι μας, που δεν είναι στην πόλη μας, αν θέλεις, δεν είναι εδώ. Δηλαδή, στο νησί. Φεύγεις. Φεύγεις. Ναι, λες φεύγεις. Για σένα, διακοπές είναι ένα ταξίδι, ας πούμε. Ναι, έτσι ορίζει ο καθένας. Ή ας πούμε, ένας άλλος μπορεί να ορίζει διακοπές του να πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια, λέω τώρα. Οπότε. Είναι λίγο και το πώς. Γι' αυτό σου είπα πριν το πώς χωρίζουμε. Αρκεί λοιπόν να μεταφράσουμε κάπως αλλιώς τη λέξη αυτή διακοπές και να τη μετατρέψουμε αλλιώς. Και τα δύο γίνονται. Πρόσεξε να δεις. Τώρα, ας πούμε, που λες πω να είχα κάποια χρήματα στην άκρη να πήγαινα. Ξέρω εγώ, Μυτιλήνη. Λέμε τώρα, τυχαία μισή. Πήγαινα Μυτιλήνη. Τώρα που το λες και το θέλεις τόσο πολύ, ξεκίνα σιγά σιγά την αποταμίευσή σου. Για τον χρόνο. Για τον χρόνο. Για τον χρόνο. Να μην το χάσεις του χρόνου. Αλλά και αν ακόμα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, το να καθίσεις σπίτι και να κλαις και να λες: πω δεν πήγα με τη Λίνη, που ήθελα να πάω με τη Λίνη και δεν έχω λεφτά να πάω με τη Λίνη. Τελικά χάλασες το καλοκαίρι σου. Και δεν πήγες και με τη Λίνη, έτσι. Συμφωνώ. Οπότε θα προσπαθήσεις να το δεις διαφορετικά. Θα κάνω την προσπάθειά μου να προγραμματιστώ οικονομικά να το καταφέρω. Αν δεν γίνει αυτό, δεν χάλασε ο κόσμος. Γιατί δόξα τω Θεώ, παιδιά, είμαστε σε ένα νησί. Εμείς δηλαδή είμαστε τυχεροί. 5 λεπτά και πας στη θάλασσα. Είτε με λεωφορείο, είτε με τα πόδια κάποιοι. Δηλαδή δεν πρέπει να στερούμαστε αυτά που έχουμε για αυτά που δεν είναι. Το σίγουρο είναι, Σοφία μου, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε διακοπές. Αυτό δηλαδή μας λες. Δηλαδή, νομίζω ότι είτε... το δικαιούμαστε και το έχουμε ανάγκη. Ναι, ο καθένας. Να ξεφεύγουμε από τη δουλειά μας. Όσο και να την έχουμε ψηλά τη δουλειά μας στα μάτια μας, τις προάλλες, το είπα κιόλας, διάβαζα ένα άρθρο. Στο οποίο άρθρο έλεγε ότι οπωσδήποτε, όσο βεβαρημένο πρόγραμμα και να έχεις, όσο καλή θέση μπορεί να έχεις, όσες υποχρεώσεις, πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα. Είτε αυτό είναι 2 μέρες, είτε είναι ένα απόγευμα μετά τη δουλειά να πας στη θάλασσα. Σωστά. Τι προβλήματα, και πέρα από αυτό, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην ψυχοσύνθεσή μας αυτή η αιμονή με την δουλειά μας. Καμιά φορά δεν είναι και αλλού. Συμπληρωματικά εγώ πάνω σε αυτό. Καμιά φορά δεν είναι μόνο αιμονή. Είναι αυτό που λέμε και νομίζουμε ότι ναι. Βάζουμε πιο πάνω υποχρεώσεις, οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει γύρω από τον περίγυρο. Ναι, λάθος προτεραιότητες που έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Με αποτέλεσμα να μην είναι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε ουφ, καταλήγουμε σε ένα burnout. Αυτό που λέει η Ευγενία, το ψυχολογικό. Της εποχής μας. Ναι, είναι ένα burnout το οποίο το συναντάμε 1 στους 3 πλέον, έτσι δεν είναι. Μπαίνει στη διαδικασία του κυνηγιού αυτού ο ένας με τον άλλο. Και δεν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και την υγεία μας, παιδιά. Θα πρέπει να. Ας δώσεις 2 μέρες, ας πούμε, υπερπροσπάθειας στην εργασία, προκειμένου να κερδίσεις κάποιες μέρες ή ώρες πιο μετά. Αλλά όλο αυτό είναι θέμα προγραμματισμού. Εάν πω ότι εγώ το καλοκαίρι δουλεύω, τελείωσε, δεν θα κάνω καμία προσπάθεια για να κερδίσω λίγο χρόνο για μένα. Αν δεν κερδίσω λίγο χρόνο για μένα, είτε θα αρρωστήσω, είτε θα πέσω ψυχολογικά, είτε 1000 δυο πράγματα θα επηρεάσει και το περιβάλλον μου το ευρύτερο. Έτσι, και το εργασιακό. Δηλαδή, προσπαθώντας να είσαι καλός στη δουλειά σου, ναι, δεν είσαι παραγωγικός. Και για να είσαι παραγωγικός, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει και απλός λαός, ότι άντε πάμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας λίγο. Απλά εγώ αυτό που λέω, ότι μπορείς να φορτίσεις τις μπαταρίες σου υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, μπορεί το ιδανικό για μένα να είναι να πάω Παρίσι ή να πάω Ρόδο ή να πάω οπουδήποτε. Ωραία, να το έχω στο μυαλό μου, να προσπαθώ να το προγραμματίσω, κάποια στιγμή να πάω, μην το εγκαταλείψω. Από την άλλη όμως, τώρα που δεν το έχω, τι θα κάνω. Θα χάσω το καλοκαίρι μου, θα στενοχωριέμαι όλη τη σεζόν και μέχρι του χρόνου που πάλι δεν θα έχω τα χρήματα να πάω στο Παρίσι. Ή θα πω, όχι, αυτές τις μέρες θα τις εκμεταλλευτώ να περάσω καλά. Στο σπίτι μου, μουζάρισμα, στη βεράντα μου, μουσικούλα, νιώθω ωραία, είμαι διακοπές, κάνω διακοπές τώρα, τελείωσε. Να δεις διαφορετικά το σπίτι σου, να δεις διαφορετικά τους ανθρώπους σου και να προγραμματίσεις έτσι τα πράγματα, ό,τι σε κουράζει. Σας είπα πριν παράδειγμα το μαγείρεμα. Εμένα προσωπικά είναι το βασανό μου, το καθημερινό. Επομένως, στις διακοπές μου θέλω αυτό. Άρα το προγραμματίζω. Αλλά αυτό τώρα, παιδιά, εγώ το προγραμματίζω 1 μήνα πίσω, έτσι. Έτσι. Διότι όταν θα κάνω ένα φαγητό που είναι καλό για κατάψυξη,
φροντίζω να κάνω μεγάλη ποσότητα, γιατί έχω στην άκρη του μυαλού μου ότι εγώ θέλω να κάνω μεγάλες διακοπές. Διακοπές μαγειρεύω. Ξέρεις τι, έχουμε συνυφασμένες διακοπές με το αλλάζω παραστάσεις. Αλλάζω παραστάσεις όμως μπορεί να είναι αλλάζω παραστάσεις από το δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά και μπορεί να αλλάξει παραστάσεις δουλειά, σπίτι, μπαλκόνι, παγωτό, παρέα, τηλεόραση. Βιβλία. Να αλλάξει το σπίτι, να αλλάξει το μπαλκόνι. Σωστό και αυτό. Το καναμπέ να το πας αλλιώς, να πάρεις ένα ριχτάρι. Ας είναι το οικονομικότερο. Ας μην πάρεις ρηχτάρια, ας κάνεις δικά σου παιχνιδίσματα. Να πάρεις φυτά να φυτέψεις τη βεράντα στον μπαλκόνι. Ας καλέσεις φίλους να κάτσετε όλοι μαζί να φάτε φρούτα, ξέρω εγώ, βρε αδερφέ. Επίσης, εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι, ας πούμε, έχουν χρήματα και κάνουν τις διακοπές. Και εμείς είμαστε μόνο οι καημένοι που δεν μπορούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι. Αν το επικοινωνήσουμε, θα μπορέσουμε να βρούμε παρέες, να πάμε το βράδυ σε μια παραλία, να κάνουμε ένα νυχτερινό μπανάκι, να πάρουμε δύο σουβλάκια, να πάρουμε μια μπυρίτσα. Δεν θα περάσουμε ωραία. Τέλειο, μα αυτό είναι στιγμές, αυτό που μας είπες εσύ. Αυτό ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Πρόσεξε. Είναι να μην μένεις στο ότι δεν μπορώ να κάνω διακοπές. Να μην δέχεις αυτή την άρνηση και αυτή μπορώ την απογοήτευση. Μπορώ να κάνω διακοπές. Θα δημιουργήσω εγώ τις συνθήκες να κάνω διακοπές. Είναι σαν ένας διακόπτης στο μυαλό μας. Δηλαδή, βλέπουμε έτσι τα πράγματα, πατάμε το διακόπτη, θα τα δω αλλιώς τα πράγματα. Σαν να λέμε ότι βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Έτσι ακριβώς. Ακόμα και εκεί. Θα πρέπει να βρίσκεις τις συνθήκες που θα σε κάνουν εσένα να κατεβάσεις τους διακόπτες και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Ό,τι τον κουράζει τον καθένα στην καθημερινότητά του και λοιπόν να ξεκουραστώ να μην κάνω αυτό ή ό,τι θα ήθελε να κάνει και δεν έβρισκε το χρόνο να κάνει, τις μέρες εκείνες να τις προγραμματίσει ώστε να το κάνει. Με προγραμματισμό γίνονται όλα. Σοφία, να σε ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα να αλλάξουμε το κλίμα για να κλείσουμε και ένα λόγο. Εσύ, ως μαμά life coach, τι γίνεται τώρα με τους γιους, δίνεις τις ίδιες συμβουλές ή είσαι η κλασική μανούλα? Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, γιατί εδώ είσαι ήρεμη, είναι αυτό το ιδανικό. Ήρεμη είμαι και με τα παιδιά. Αλλά τι λες όμως, ήρεμη είμαι και με τα παιδιά, είμαι ήρεμη. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ίσως βοηθάνε και τα παιδιά, βέβαια. Είμαστε OK σε αυτό. Περνάμε μια καλή εφηβεία. Αλλά. Τώρα δεν θέλω να πω το κόλπο. Ξέρετε γιατί το λέω. Πολλοί άνθρωποι που είναι του επαγγέλματος αυτού ή κάποιου αντίστοιχου επαγγέλματος μπορεί να είναι καλύτεροι στη δουλειά τους και όντως να έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλές φορές τις πιάνεις να λες να λένε μακάρι να μπορούσα αυτά που κάνω εδώ να τα πάρω στο σπίτι. Είναι τελείως διαφορετικό. Πρόσεξε. Είναι πολλές φορές που τους λέω κάποια πράγματα και μου λένε ας πούμε. Εντάξει, μην μου κάνεις τώρα με ένα coaching. Ξέρεις, μην μου κάνεις τώρα με ένα coaching, αλλά έχω φροντίσει. Άντε, θα το πω το κόλπο τώρα και μπορεί να γεννακάω. Όταν κάτι θέλω να περάσω στα παιδιά και να το σκεφτούν διαφορετικά, όπως και να το κάνουμε όλοι οι έφηβοι, έχω στην εφηβεία και αγόρι και κορίτσι, τι λέει η μαμά και ο μπαμπάς, το αντίθετο. Οπότε φροντίζω, όταν θέλω να περάσω κάτι, να είμαι με τους φίλους τους και να συζητάμε όλοι μαζί. Οπότε οι φίλοι πονηρή. Το πιάνουν αυτό διαφορετικά. Θα συμφωνήσουν, θα διαφωνήσουν, θα συζητήσουμε. Αλλά έχει περάσει το μήνυμα και που θέλω. Έχει πιάσει την επιρροή από την άλλη πλευρά. Μπράβο. Εντάξει. Δεν έχεις όμως ξεσπάσματα εσύ, γιατί μπορείς και το ελέγχεις. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, είναι πιο ήπιος ο τρόπος, γιατί σκέφτεσαι με άλλο. Έχω αποδεχτεί ότι έχω έφηβο στο σπίτι. Έχω αποδεχτεί ότι έχω έφηβη στο σπίτι. Έχω αποδεχτεί ότι μάλλον έχω μπει στη διαδικασία να πω πώς ήμουνα εγώ. Δηλαδή κάποια πράγματα. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Ξεχνάμε πώς ήμασταν εμείς στην εφηβεία και δεν δίνουμε άλοθη στα παιδιά. Θα πρέπει λίγο να τα αγκαλιάσουμε με πιο μεγάλη αγάπη, με πιο μεγάλη στοργή, με πιο μεγάλη κατανόηση, να μην τα θέλουμε τέλεια. Αυτό είναι το λάθος των μαμάδων και των μπαμπάδων. Ότι τα θέλουμε τέλεια τα παιδιά μας. Κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Εάν κατανοήσουμε γιατί κάνουν ό,τι κάνουν, είναι και αυτά τα αρμονικά που δεν ξέρουν καν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Οπότε μην τα πιέσουμε κι εμείς παραπάνω. Αν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι έχουμε έναν έφηβο και εμείς στην εφηβεία τα ίδια κάναμε, θα γλιτώσει τους καυγάδες. Απλά στα μέτρα του να υπάρχει ασφάλεια, δηλαδή αν δεις ότι παρεκκλίνει το παιδί, εκεί δεν μπορείς να κάνεις. Μέχρι ένα σημείο. Εμένα μου γεννάται μία άλλη απορία και νομίζω στην έχω ξανακάνει αυτή την ερώτηση, αλλά θέλω να μας την πεις έτσι και πιο εκτεταμένα και τώρα που είμαστε εδώ, διακοπές. Έτσι, ναι, και πάμε στις διακοπές. Έχοντας ξεκινήσει αυτό το life coaching, έχοντας έρθει πιο κοντά σε αυτή την νοοτροπία, δεν ξέρω αν πρόκειται περί νοοτροπίας. Από όλα, είναι στάση ζωής. Έχεις αλλάξει γενικά, είτε σαν μαμά, είτε στη δουλειά σου, είτε πώς βλέπεις τα πράγματα, στις σχέσεις σου. Όταν αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου, αλλάζεις. Θέλοντας και μη.
αλλάζω τον τρόπο σκέψη μου. Είναι αυτό που σας είχα πει στην πρώτη μας συνάντηση. Έχω σταματήσει να συμβουλεύω τον κόσμο. Έχω αρχίσει να τον ακούω περισσότερο και να κάνω ερωτήσεις περισσότερο. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί δεν βγάζεις το μαμαδίστικο να κάνεις αυτό. Επομένως, βάζεις τον άλλο σε μια διαδικασία να προβληματιστεί και αυτό είναι υποστηρικτικό πολύ σε αυτόν και σε μένα σε μια ηρεμία και σε μια να μην... Όχι, θα κάνεις αυτό. Βγαίνει πιο ήρεμα και πιο ωραία. Αλλά αλλάζει τον τρόπο σκέψη. Και θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει τον τρόπο σκέψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εγώ επικεντρωνόμουν στο πρόβλημα. Γι' αυτό κατανοώ τώρα και καταλαβαίνω όλους αυτούς που μου λένε δεν θα πάω διακοπές. Σας είπα, έχω περάσει όλων των ειδών τις διακοπές. Το καταλαβαίνω και αυτό το μίζερο που περνάει και λέω δεν θα πάω διακοπές. Όταν αλλάξει τον τρόπο σκέψη σου, θα κάνει τις διακοπές σου. Βεβαίως, έτσι είναι. Να κάνετε τις διακοπές σας, λοιπόν. Καλά μας τα λέει η Σοφία Μαθιουδάκη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Εγώ και καλές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαίρι, Σοφία. Να ξεκουραστείτε και να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Ευχαριστούμε. Σου παίζουν παλαμάκια από το κοντρόλ, αλλά δεν μπορείς να τα ακούσεις. Φιλιά, σου στέλνουν εδώ. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, με τη Σοφία Μαθιουδάκη, λοιπόν, θα κλείσει το πρώτο ημίωρό μας για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε λίγο μαζί, μείνετε μαζί.